βρίσκεται στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης έξω από το Υπουργείο Εργασίας, Γιάννη. Πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι η έρευνα των αστυνομικών τρέχει με ρυθμούς ραγδαίους. Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως και στα δύο τηλεφωνήματα ήταν το ίδιο πρόσωπο στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής. Και στα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, τόσο στην εφημερίδα των συντακτών όσο και στο Open, ήταν η ίδια φωνή. Τώρα, όσον αφορά, Νίκο, τον εκρηκτικό μηχανισμό που έσκασε στο σημείο που βλέπετε αυτή τη στιγμή ακριβώς απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Το μόνο που έχει μείνει από τον μηχανισμό είναι ένα μικρό κομμάτι πανί από το σακίδιο και ένα μικρό κομμάτι από την σακούλα μέσα στην οποία βρισκόταν. Έμπειροι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν με βάση την έκρηξη πως μέσα στο σακίδιο βρισκόντουσαν 3 με 5 κιλά εκρηκτικής ύλης. Η τσάντα ήταν πολύ καλά δεμένη στα κάγκελα έξω από κεντρική τράπεζα εδώ στην οδό Σταδίου. Δεν ξέρω αν εκεί που είστε, Γιάννη, μπορεί να γυρίσει η κάμερα και να δούμε το σημείο που είχαν τοποθετήσει αυτή την τσάντα με τη βόμβα 3-5 κιλών. Γιατί αυτό το σημείο έχει λαμαρίνες. Βεβαίως. Και είδαμε στο ρεπορτάζ ότι οι ειδικοί λένε ότι λειτουργήσε ως πολλαπλασιαστής της ισχύως της έκρηξης. Όλη η λαμαρίνα εκεί. Ακριβώς. Ακριβώς, Νίκο, και για να είμαστε πιο ακριβείς, αν μπορεί να με ακολουθήσει η κάμερα, θα δείτε τις λαμαρίνες ακριβώς εδώ από πίσω μου. Αυτό είναι που μας είπαν οι ειδικοί. Το συγκεκριμένο σημείο ήταν το κατάλληλο σημείο ώστε το οστικό κύμα, το κρουστικό κύμα από την έκρηξη να κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι γίνονται και εργασίες. Όλα αυτά, Νίκο, λοιπόν, συνηγορούν στο ότι ήταν μια καλά μελετημένη ενέργεια, γιατί ήξεραν οι τρομοκράτες πού να αφήσουν το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό, ώστε να εκτονωθεί το κύμα προς το κτίριο του Υπουργείου. Πρέπει να πούμε επίσης, Νίκο, και να κλείσουμε με αυτό, πως ήδη οι αστυνομικοί έχουν πάρει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και έχουν εικόνα για το πώς μπορεί να τοποθέτησαν οι τρομοκράτες τον εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Κύριε Τζέγα, σε ευχαριστούμε.